Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Φιλιππακόπουλε. Να ξεκινήσουμε σας παρακαλώ από τη φρέσκια είδηση που έχουμε τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Επιμένει στο 3,2 ο γενικός πληθωρισμός, αλλά υπάρχει ένα, πώς θα το πω, ψήλο ενθαρρυντικό στοιχείο για την αύξηση στα τρόφιμα, ότι είναι 5,8 έναντι 7,1 του Ιανουαρίου. Δεν είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι κάτι μπορεί να λέει. Εντάξει, ο πληθωρισμός μετράει την αύξηση σε σχέση με ναι, τον πληθωρισμό. Ναι. Οπότε είναι αυξημένος με μικρότερο ρυθμό. Ακριβώς. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός αύξησης, να το πούμε. Ο ρυθμός αύξησης. Ναι. Αντιστέκεται ο πληθωρισμός, γιατί δεν υπάρχουν βέβαια τα εξωγενή στοιχεία πλέον. Υπάρχουν μόνο το θέμα με την αλυσίδα και το πρόβλημα στην Ιεμένη και αυτά τα προβλήματα με τις μεταφορές. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε όλοι μας και οι ειδικοί και ο απλός κόσμος να δει, ας πούμε, το budget, δηλαδή πώς χαλάει τα χρήματά του. Δηλαδή, και έψαξα λίγο τη βιβλιογραφία προτού βγω, και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, αυτό λένε όλοι, ότι πρέπει να ξαναδούμε τα εισοδήματά μας, να ξαναδούμε την κατανάλωσή μας, να κάνουμε την ενδιάξη των αναγκών, να δούμε τα έξοδα. Είναι πολύ απλά πράγματα, αλλά δεν τα κάνουμε όμως έτσι. Δηλαδή, να σταματήσουμε. Γιατί είχαμε μάθει και αλλιώς, κύριε καθηγητά. Είχαμε μάθει και αλλιώς. Δεν σημαίνει, κύριε Φιλιππακόπουλε, να σου πω κάτι, τα πράγματα αλλάζουν. Όλος ο κόσμος, δηλαδή φέτος, το παγκόσμιο έργο θα κινηθεί με 3,1% και η Ευρωζώνη με μόλις 0,9%. Δηλαδή για μια ακόμα χρονιά η Ευρωζώνη είναι ουραγός στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτός, και επειδή είναι υπερχρεωμένες περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης και εμείς βέβαια, εμείς μπορεί να αυξανόμαστε με παραπάνω, με 2%, ναι. Αλλά δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Πάλι αυτά είναι ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο περσινό. Η ουσία είναι η προσωπική μας ευτυχία, η ποιότητα της ζωής μας, η υγεία, η εκπαίδευση. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο αυτή είναι η ουσία μιας κυβέρνησης, ας πούμε. Να μην κοιτάμε τους αριθμούς, αλλά να κοιτάμε την ουσία. Να σου παρέχει και όλα αυτά τα οποία είπατε. Να σου παρέχει και όλα αυτά, ναι, τα οποία είπατε. Ακριβώς. Εδώ όμως έχουμε ένα θέμα τώρα. Έχουμε ένα θέμα τώρα αυτήν την περίοδο με αυτά όλα. Δεν τα έχουμε. Βέβαια έχουμε ένα θέμα. Προφανώς δεν τα έχουμε. Προφανώς, και το ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα της Βαλκανικής, ή δεν μιλάω για τον τρίτο κόσμο, πάει πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί πάλι η ανάπτυξη έρχεται από τον τρίτο κόσμο. Δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια, 20 ίσως, yeah, η παγκόσμια ανάπτυξη έρχεται από την Ασία και την Αφρική. Δεν έρχεται από την Ευρώπη. Η Ευρώπη και η Αμερική είναι η ουραγία, ας πούμε, έτσι. Και πάλι ξαναλέω, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι, αλλά θέλω να πάμε στο θέμα των τροφίμων, ξαναλέω ότι τα ποσοστά δεν λέει πολλά πράγματα. Δηλαδή, λέει η Αμερική έχει δυνατή ανάπτυξη, 3%. Άμα έχει αυξηθεί το χρέος και έχει πάει 34 δισεκατομμύρια, είναι δωρονάδωρο. Αυτό το χρέος ακριβώς προκαλεί μια ανάπτυξη. Αλλά τι γίνεται τώρα, την ανάπτυξη δεν εκμεταλλεύονται όλοι. Την εκμεταλλεύεται η Nvidia, την εκμεταλλεύεται η Google, την εκμεταλλεύεται η Microsoft. Αλλά άμα δείτε τους άστεγους στην Αμερική σήμερα, έχουν πάει εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα νομίζω ότι καλά τα νούμερα, αλλά όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται. Αυτό τώρα, μιας και το λέτε, ακούμε τώρα εδώ στην Ελλάδα και ακούν οι συμπολίτες μας. Η επενδυτική βαθμίδα, ο ρυθμός ανάπτυξης που είναι καλός, οι επενδύσεις που έρχονται, τα μακροοικονομικά στοιχεία που πάνε καλά. Και σου λέει ο άλλος, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ στο σούπερ μάρκετ δεν μπορώ να πάω. Πολύ σωστό. Γι' αυτό λέω πρέπει να παίρνει μια ισορροπία. Γι' αυτό το είπα. Επειδή η οικονομία πάει καλύτερα. Ναι. Δεν το αμφισβητεί κανείς ότι η οικονομία πάει καλά, αλλά τι σημαίνει πάει καλά. Ακριβώς. Ήμασταν στα σκουπίδια και πήγαμε οι τελευταίοι πάλι της Ευρωζώνης. Δηλαδή στην επενδυτική βαθμίδα είμαστε οι τελευταίοι από τους 27. Δεν έγινε καμία θεαματική αλλαγή. Πολύ σημαντικό το ότι πήγαμε στην επενδυτική βαθμίδα. Προφανώς δεν περιμένουν εμάς τα funds, ας πούμε, γιατί είμαστε μικρή αγορά. Και αυτό που ακούω. Και βέβαια δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη μια μεγάλη αλλαγή. Προφανώς. Προφανώς. Αυτό όμως που πρέπει να στείλει το μήνυμα η κυβέρνηση, ότι πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή να προχωρήσει μπροστά, που δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θέλουμε, έτσι. Προχωράει, okay, αλλά είμαστε πάρα πολύ πίσω για να καλύψουμε τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. Περί αυτού μιλάμε. Ναι, γι' αυτό, ναι. Ότι ναι. Δεν υπάρχει σύγκριση την περίοδο αυτή με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτονόητο, δεν το συζητάμε. Αλλά εκεί ήταν μια περίοδο που καταστραφήκαμε σαν οικονομία και τώρα. Πρέπει να ανακάμψουμε δυναμικά όμως. Το δυναμικά δεν το βλέπω. Το ότι ανακάμπτουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη εποχή, ας πούμε, και όλοι πρέπει να πιέσουμε και να βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί η κριτική γίνεται καλόπιστα
και για το καλό της χώρας. Δεν γίνεται. Εξάλλου δεν υπάρχει και αντίπαλος πλέον, οπότε είναι μόνη της κυβέρνηση. Αν όμως δεν γίνουν. Αν δεν γίνουν όμως, ας πούμε, οι μεταρρυθμίσεις τώρα, πότε θα γίνουν, ναι. Δηλαδή, ποια, δεν τώρα, μιας και το λέτε αυτό, να πάμε να σας ρωτήσω για το τελευταίο παράδειγμα που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Αυτή την περίφημη ιστορία με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα κτλ. Έχουμε φτάσει από αναβολή σε αναβολή, από αναβολή σε αναβολή. Εχθές ήταν η τελευταία προθεσμία, πάλι αναβολή. Φέρω ένα παράδειγμα που είναι των τελευταίων ημερών, αλλά δείχνει αυτό που λέτε, ότι έχουμε ένα θέμα. Αναβάλουμε ακριβώς τα πάντα. Εγώ θυμάμαι τώρα, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια, ότι όταν, ας πούμε, ήμουν φοιτητής και όταν ο Τσοχαντζόπουλος ήθελε να βάλει στις εφορίες τους υπολογιστές, το τι αντίδραση υπήρχε από τους εφοριακούς και δεν θέλανε. Και δεν θέλανε. Γιατί ελέγχαν το σύστημα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε πράγματα τα οποία σε άλλες είναι και αυτό, γίνει. Είναι και το ξεβόλεμα, κύριε καθηγητά. Και το ξεβόλεμα λίγο. Προφανώς. Για όλη την κοινωνία ισχύει αυτό. Και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Και να βοηθήσουμε τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και άπειρο χρονικό διάστημα. Το ξέρετε καλά ότι μέχρι το 32 είναι αυτό το ευνοϊκή ρύθμιση με το χρέος. Ακριβώς. Το 32 και μετά θα έχουμε τόκους οι οποίοι θα χτυπάνε 25 δις. Αν λοιπόν δεν έχει πάει το ΑΕΠ, και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνει έτσι και να το ξεμπερδέψει η κυβέρνηση, να πάμε μπροστά, γιατί ξέρουμε ότι περίπου είναι 30% του ΑΕΠ η μαυροοικονομία. Εάν αυτό ένα χτυπηθεί ένα 10%, ένα 15% και μπει στην πραγματική οικονομία, στην επίσημη οικονομία, και οι φόροι θα αυξηθούν και το ΑΕΠ θα αυξηθεί, γιατί είναι τώρα μαύρο, δεν καταγράφεται. Οπότε όλα τα πράγματα είναι καλά. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να γίνουν και πρέπει τελικά, δεν είναι όμως μόνο αυτό, βέβαια, έτσι. Δηλαδή και η κοινωνική δικαιοσύνη και η παιδεία και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι να χτυπήσουμε τη μαύρη οικονομία και πρέπει να τη χτυπήσουμε. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Ας πούμε τώρα, αναφερθήκατε στη μαύρη οικονομία. Από την άλλη, έχουμε ένα τεράστιο δυσθεόρατο ιδιωτικό χρέος, το οποίο συνεχώς αυξάνεται. Μόνο το τελευταίο που μου το λέγανε χτες, ξέρετε ότι περίπου 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, για τους λόγους τους δικούς τους, δεν ξέρω για ποιους λόγους, προφανώς δεν έκανε χρήματα, δεν καταβάλλανε τα τέλη κυκλοφορίας. Μιλά πολύ μεγάλος αριθμός τώρα, 1 εκατομμύριο. Δεν το ήξερα αυτό το 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο μάλλον αυτοκίνητα δεν προλάβανε. Προφανώς, θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι, μη γελιόμαστε κύριε καθηγητά, δεν θα είχανε. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω, δεν έχω κάποια επιστημονικά ευρήματα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα έλεγα ότι και ο αριθμός των αυτοκίνητων που κυκλοφορεί, ας πούμε, είναι υπερβολικός. Είναι τεράστιος, δηλαδή σε σχέση με την άμυγη 9 εκατομμύρια. Κάθε οικογένεια να έχει 2, 3, 4 αυτοκίνητα. Μπράβο. Αυτό όμως, κοιτάξτε πόσο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός μπορεί να βάλει τάξη στη ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, από την ιεράρχηση των αναγκών. Προφανώς χρειαζόμαστε καλύτερη συγκοινωνία. Αυτό πήγα να πω όμως. Όταν δεν έχουμε συγκοινωνία κανονική και καλή. Αυτό είναι αυτονόητο. Προφανώς δεν είναι η συγκοινωνία που έχουν άλλες χώρες και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, ας πούμε, δεν μπορείς συνέχεια να καταναλώνεις πάνω από το επίπεδο των εισοδημάτων σου. Το λέω σαν γενική παρατήρηση, δεν είναι συγκεκριμένα, έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο που αφορά όλους μας. Γιατί πρέπει να προστατευτούμε. Δεν το κάνουμε ούτε για το κράτος, πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Διότι αν είμαστε συνέχεια στην κόκκινη ζώνη, στον υπερδανισμό, θα έχουμε άγχος. Δεν θα έχουμε ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, καλός ή κακός, και όπου θα μπορούσα με τα εισοδήματά μου να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, ένα τζιπ, δεν παίρνω. Δεν παίρνω. Δηλαδή, βλέπω και λέω, συγγνώμη, δεν έχω τα λεφτά να πάρω 80.000 ένα τζιπ που μου αρέσει. Τι πάει να πει. Δηλαδή, κάποιο άλλο θα το έκανε. Αυτό λοιπόν ο καθένας στον χώρο του και στα εισοδήματά του πρέπει, ας πούμε, να τα κοιτάξει. Βολεύομαι με κάτι πιο χαμηλό και έτσι το σωστό. Γιατί έχω και άλλες ανάγκες, έχω τα παιδιά μου. Άρα όλοι μας πρέπει να ανακοιτάξουμε τα εισοδήματά μας, να κόψουμε κάποιες, ας πούμε, κακές συνήθειες. Δεν μπορεί να χαλάμε 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για καφέ, ας πούμε, από παραγγελίες. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί αυτό δεν στραβλώνουμε. Δηλαδή, έχουν φτάσει μισθοί των ανθρώπων που μεταφέρουν, ας πούμε, που κάνουν τους καφέδες σε απίστευτα νούμερα. Και τα παιδιά θέλουν να δουλέψουν και να πάνε να δουλέψουν σε παραγωγικές θέσεις. Άρα λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε, να μην παραγγέλνουμε τόσο πολύ φαΐ. Δηλαδή, ό,τι ανοίγει είναι φαγητό, σουβλάκι, καφέ. Βέβαια, αυτό υποτίθεται όμως. Υπάρχει ο αντίλογος ότι τροφοδοτείται η αγορά, τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις. Δεν τροφοδοτείται η αγορά. Όχι, θα διαφωνήσω τελείως. Δεν τροφοδοτείται. Όχι, δεν το λέω εγώ. Τον αντίλογο σας είπα. Τον αντίλογο σας είπα. Μα δεν το λέω σε εσάς. Αλλά να σου πω κάτι.
δεν τρόφονται αγορά, ας πούμε, δίνοντας 3-3,5 ευρώ για τον καφέ, ας πούμε, και 4 ευρώ για το σουβλάκι. Ας κάνουμε και δεν ξέρω και την ποιότητα, έτσι. Ο καφές πολλές φορές είναι καλύτερος, αλλά αν πάρουμε μια καφετήρα, μπορούμε να το λύσουμε. Μπορεί να είναι πολύ, να φαίνονται απελπιστικά απλά αυτά που λέμε τώρα, αλλά είναι πολύ χρηστικά. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα και να έχουμε να πληρώσουμε, ξέρω εγώ, τα τέλη κυκλοφορία. Ναι. Αυτό συμβαίνει και σε όλες τις χώρες. Δηλαδή και σε άλλες χώρες ο αλφαβητισμός μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Έτσι, να δει το μπάτζετ του, να δει την πραγματικότητα, να βάλει λεφτά. Πρακτικά, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν ξέρω τα εισόδηματα των άλλων. Σε περίοδους υπερβολικού πληθωρισμού πρέπει να επενδύσουμε σε κατάλληλες επενδύσεις που χτυπάνε τον πληθωρισμό. Αλλά θα πει κάποιος, ναι, δεν έχω λεφτά. Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, και το χρηματιστήριο έκανε μια απίστευτη απόδοση του 40%. Έτσι, από το να πάμε να καταναλώνουμε καφέδες, φαγητά, να παραγγέλνουμε και όλα αυτά τα πράγματα, μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να φτιάξουμε κάποιες αποταμιεύσεις και να βρούμε εκείνα τα εργαλεία, τα αμοιβαία κεφάλαια, ναι, ασφαλιστικά προϊόντα, τα οποία θα βοηθήσουν τα εισοδήματά μας. Άρα πρέπει να το κοιτάξουμε και το θέμα των εισοδημάτων μας και το θέμα των εξόδων. Διαφωνώ με αυτό που λένε κάποιοι, αυτό ότι βοηθάμε την αγορά. Μπορούμε να βοηθήσουμε την αγορά σε άλλα πράγματα, σε καινοτομία, σε startups, σε πάρα πολλά πράγματα που θα δώσουν προστιθέμενη αξία. Δεν καταλαβαίνω τι προστιθέμενη αξία. Εγώ μένω στην περιοχή στον Άλυμο και είναι όλο καφετέρειες. Δεν καταλαβαίνω τη λογική να έχει τόσο πολλές καφετέρειες. Γιατί να τροφοδοτώ τις καφετέρειες και να τροφοδοτώ κάτι πιο παραγωγικό, ας πούμε. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, έχετε δίκιο τώρα. Όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Αλλά το δίκιο, ξέρετε, το τελικό είναι η ποιότητα ζωής των πολιτών. Αυτό πήγα να πω, ότι εκεί αξιολογούνται όλα. Στο τελικό, εκεί, αυτό που απολαμβάνουμε και παίρνουμε όλοι, εκεί αξιολογούνται όλα. Όλο αυτό που είπατε, α δούμε. Δεν ακυρώνω καθόλου τη χρησιμότητα του. Όχι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά η υπερβολή τους, όχι, δεν συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταντήσουμε τώρα να καθόμαστε η μισή και η άλλη μισή, ας πούμε, να επιχορηγούνται, ας πούμε, από τις δικές μας τα εισοδήματα. Διαφωνώ τελείως, γιατί δεν ζητήσω κάνω και στο πανεπιστήμιο με τους φοιτητές μου και μου λένε, μα κύριε καθηγητά, αυτό. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να επιδοτούμε τις εταιρείες στοιχημάτων, ξέρω εγώ, τα έτοιμα φαγητά. Υπάρχει και άλλη μορφή της κονέας, πιο παραγωγική, ας πούμε. Μάλιστα. Και αυτή πρέπει να αναδείξουμε. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλιππα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα να έχετε.